Έλα, έκτακτο, ποιον σας έχω τώρα στον αέρα. Κλείνει μουσική. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, τώρα εγώ σε πήρα να σου πω να βγάζει τον αέρα. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Ο κόσμος θέλει να ακούσει τη φωνή του Γονίδη και εσύ μου λες τρέλες ότι με πήρε. Ωραία, με πήρε, σε πάρω κι εγώ. Τι κάνεις, πες μου. Τι έκανες τώρα, τι διάβασες, ρώσικη ρουλέτα. Λοιπόν, πες μου αυτές τις. Αυτά όλα μέσα και τις πληροφορίες, αφού τις παίρνεις, με τρέλανε. Ρε φίλε, εδώ σου λέω τι κάνουν οι νεφελίμ στο διάστημα και εσύ μου λες τα περί της γης τώρα που τα βρήκα. Κάνε. Εδώ γράφω τρελά πράγματα αλλού, ας πούμε, στον τόμο 0 που γουστάρισες. Εσύ μου λες τώρα για τους Ρώσους. Δεν κατάλαβες, πού έχεις πάρει τις πληροφορίες αυτές εσύ, γιατί εγώ διαβάζω και έχω κουφαθεί. τα ξέρω, ρε φίλε, αυτά είναι, δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται. Μια μέρα από κοντά θα σου πω. Αλλά θα βάλουμε να πιούμε κάτι πρώτα για να το αντέξεις. Γιατί όταν μιλάμε στο τηλέφωνο δεν με ενημερώνεις και εμένα να ξέρω τι μου γίνεται. Θα στα πω από κοντά. Πάντως ό,τι έχεις πει από παλιά σε θυμάμαι που είσαι ένα μικρός. Ναι. Το πιο πιτσιρικάς και εγώ πιο μικρός. Ναι. Έχεις πει κάποια πράγματα που τα... όντως έχουν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα. Πες μου τώρα έτσι μια ερώτηση, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Αυτό το οποίο μου άρεσε εμένα είναι το ότι... και αυτό έλεγα πριν, καθώς κάνω την εκπομπή τώρα, και τυχαία μου πήρες και λέω κάτσε να οι δυο τρελοί να μιλήσουν. Λοιπόν, άκουσα εδώ, ο κόσμος πιστεύω να κατάλαβε και να συνειδητοποίησε την απομυθοποίηση των πολιτικών που δήθεν θα τον σώσουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Πιστεύω να συμφωνείς. Από την εξέλιξη που βλέπω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω γράμμα και χωρίς να έχω πληροφορίες. Τελείωσε τη αισθητοδόση. Μόλις τελειώσουμε αυτά εμείς, ναι. Όλα, καπάκι, το πρόβλημα θα το έχει η Ιταλία και θα διαλυθεί η Ευρωζώνη μέσα σε ένα χρόνο το πολύ δύο. Βλέπω εγώ τώρα. Ναι. Είναι μαγιά που πήραμε εμείς κάποια χρήματα, γιατί δεν θα είχαμε χαρτιζήσει. Μπράβο ρε φίλε, εμείς καλά, πάρ το χρήμα και θα ξεχρεώσουμε αργότερα, εντάξει. Ναι παιδάκι μου, αλλά σου λέω τώρα, μια και θα διαλυθεί τα χρωστά κανένα, γιατί αυτοί χρωστάνε. Όλοι μαζί 25-3. Καταλαβαίνεις. Ναι, 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 μιλάμε για πολύ χρήμα. Κάτι ψηλά να πω, εντάξει, γιατί... Εντάξει, ρε φίλε, θα τα δώσουμε, είπαμε εμείς όχι. Ναι, μετά μας χρωστάνε για κάτι κατοχικά, για κάτι ζημιές. Και οι Ιταλοί μας χρωστάνε, λέω εγώ τώρα. Δεν θα μας κακουνήσει κανένας και θα βγουν και χρεωμένοι στο τέλος, το θυμάσαι. θα μας χρωστάνε και χρήμα. Ναι, αλλά έρχεται το τέλος του χρήματος. Μπράβο. Αύριο γύρισα σήμερα μία εκπομπή το απόγευμα, μπήκα στο στούντιο, η οποία θα προβληθεί αύριο 5 με 6 στο έξτρα το απόγευμα και 11 με 1 στο 9. Λοιπόν, εκεί αποκαλύπτω τη νέα μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουν και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι το χάραγμα. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην Αμερική. Και σας αφήνω να το δείτε στην οθόνη. Δεν το είδε κανείς, θα πάρετε πλάκα. Ήμουνα στην Αμερική, φίλε, και στην Ευρώπη που πήγα στην Αμερική δουλειά, λοιπόν. Ναι, το είχαμε πει αυτό. Το μόνο μέρος που δεν έχει κάμερες είναι εδώ στην Κύπρο, που είμαι εγώ. Δεν υπάρχει κάμερα. Καταλαβαίνετε. Τώρα στο νησί είσαι. Θα τις παρουσίασα τελευταίοι. Και τι μου λέγανε στο νησί μου, μου λέει ένας από το νησί, παλιός. Εμείς στην κατοχή δεν πεινάσαμε κανένας. Ναι, τους λέω, αλλά τότε σπέρνατε. Ξέρετε να σπίτι και να θέλετε, ξέρετε τώρα, λέει, θέλουμε να μάθουμε. Θα μάθουμε, πού θα πάει. Κοίτα, η τελευταία κάμερα, ξέρετε πώς έφυγε από την Κύθνο. Είπα κάμερα σε μένα και μου τη φέρανε. Έλα, ρε. Δεν τώρα, πέρατε, μα αμέσως πήγανε, τι κάνανε τώρα στον κόσμο, πήγανε με τις καρτούλες να βγάζουν λεφτά. Θέλανε να φέρουν μέτρα λιτότητας, τα φέρανε, ο κόσμος συνήθισε να παίρνει λίγα-λίγα. Αφού και η τράπεζα, αφού θα ανοίξει, θα δίνει λίγα λίγα για να μην πάρουν το χρήμα από μέσα. Λοιπόν, τι θα γίνει, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα κάνουμε οικονομία. Και θα φύγουν από τις καφετέριες τα παιδιά για να χρηματοδοτηθεί αυτό από την ΕΟΚ, να πάει ο κόσμος να έχουμε κάμπους τεράστιους. Εγώ έχω σκεφτεί να πάω να πάρω 50 στρέμματα, να φυτέψω. Τι μπορώ να φυτέψω να κάνω παραγωγή. Κοίτα, τώρα μπορεί τίποτα χασίσια να αφήσουν. Εξαρτάται τι κυβέρνηση θα έχουμε. Άλλος ήθελε τα χασίσια. Φίλε, κάτι να τρώγεται. Κάτι να τρώγεται.
Τώρα με τα βιοκάψιμα είδε τι ρουφιανιά κάνανε. Ψωνίζει ο κόσμος. Βάλαν όλου να κάνουν ρίγανη, αυτά φάει ρίγανη, μα πεινά. Ακούς. Ναι. Να ψωνίζει ο κόσμος ελληνικά προϊόντα, να κάνουν παραγωγή. Από εκεί ξεκινάει όλα αυτή η μάσα. Και επειδή έχουμε πολλά pop προϊόντα εμείς, πολλά προϊόντα, να ξεκινήσουμε όπως είναι το μεσολογείο, το χαβιάρι, όπως είναι το λάδι, όπως είναι να αρχίσουμε να παράγουμε εδώ και να στέλνουμε έξω και να κάνουμε εξαγωγή σιγά σιγά. Αλλά να παίρνουμε μόνοι μας ελληνικά προϊόντα, να μην ξαναπάρουμε PV, να πάρουμε κορεάτικα από την κοινότητα τους, πως είναι τίποτα. Κοίτα Σαμάτη, υπάρχει μια αλήθεια στο εμπόριο. Ό,τι και να κάνεις παραγωγή, μπορείς να το εξάγεις. Ακόμα και το πιο απλό πράγμα στην πιο μικρή ποσότητα. Μερικοί νομίζουν ότι θέλει τεράστιες ποσότητες για να κάνεις εξαγωγή ή να έχεις υπερτεχνολογία. Τα πιο απλά πραγματάκια, αν κάνεις παραγωγή, μπορείς να τα εξάγεις και να πάρεις φράγκα απ' έξω. Φίλε, μπορούμε να το γυρίσουμε εμείς. Το σχέδιό τους ήταν να μας κάνουν να μην σπέρνουν, να μην τερίζουμε και να είμαστε όλοι μέρα στις καφετέρες και στα μπουζούκια. Μπορούμε να το γυρίσουμε αυτό εμείς. Να το γυρίσουμε. Ναι, αλλά θέλει και έναν πολιτικό να το πει: ελάτε ρε παιδιά να το γυρίσουμε. Όχι να τους λέει όλους: ελάτε να γίνετε δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί να φύγουμε από την πρωτεύουσα, να πάρει την οικογένεια του άλλου στα παιδιά του, να έχει τη φάρμα του, τα ζώα του, να σπέρνει, να θερίζει και να είναι μάγκας, ωραίος άνετος. Και να έχει και τη φύση να πούμε μέσα, να είναι μέσα στη φύση, να ζήσει σαν άνθρωπος. Να φύγει από τις κάμερες και από τα πλαστικά χρήματα. Αυτό πρέπει να γίνει εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει κανένας το κλίμα αυτό και τα προϊόντα που βγάζουμε εμείς πουθενά. Και πάμε και αγοράζουμε 1,5 εκατομμύριο αυγά την ημέρα στο εξωτερικό, αν είναι δυνατόν. 1,5 εκατομμύριο αυγά την ημέρα, έτσι. Ναι ρε φίλε, έπρεπε να τα πάρουμε τα αυγά και να τους πλακώσουμε τους πολιτικούς με τα αυγά. Είναι δυνατόν. Σπέρνει ο άλλος καρπούζια. Και πριν 10 χρόνια θυμάμαι, φέρανε καρπούζια από την Τουρκία, δεν ξέρω αν φέρανε. Και εδώ είχαν μείνει τα καρπούζια στον πύργο, χιλιάδες καρπούζια. Γιατί γίνεται αυτό, ποιος θα κάνει αυτά, τι νόμινα. Κοίτα, οι νόμιμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι ό,τι παραγωγή έχεις σε προϊόν που τρώγεται, το πετάς στη κομματερή, σου δίνουμε ρουφιάνικα έτσι αποζημίωση, πάρε αποζημίωση και θα κάνεις εισαγωγή από αλλού, λέει. Αυτή είναι νόμοι ψηφισμένοι που τους δεχτήκαμε. Αλλά κανένας πολιτικός δεν βγήκε να πει, ξέρεις, αυτή η νόμη δεν είναι καλή, ρε παιδιά. Όχι, εμείς μπορούμε να τους λέμε ναι, όπως έκανε ο Παπαντρέου ο γέρος, να τους λέμε ναι και να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και να μην τα πουλάμε έξω, να τα αγοράζουμε εμείς τα προϊόντα. Να μην φέρνουμε απ' έξω, ρε παιδί, να τους διαλύσουμε. Ούτε αυτοκίνητο. Πεμβέ, απαγορεύεται γερμανικό αυτοκίνητο, δεν απαγορεύεται από το λαό. Από μόνοι μας, από τη συνείδησή μας. Έτσι, ρίξε κομμουνιστικό. Αυτό είναι. Τίποτα, μόνο από την Κορέα που είναι φθηνά, ρε παιδί μου. Θα τους ξεφυλίσουμε, γιατί τώρα ο Γερμανός προσπαθεί να ανοίξει η αγορά στην Ασία. Και εμείς από την Ασία θα αγοράσουμε. Μα εγώ στην εκπομπή που έκανα λέω, ρε είστε καλά, ποιοι Γερμανοί δεν θέλουν, τους πελάτες τους λέω. Αφού από εμάς τρώνε πόσα, μιλάμε για πολύ σοβαρά λεφτά που παίρνει η Γερμανία κάθε χρόνο από την Ελλάδα. Θα διώξουν τους πελάτες τους. Οι Αμερικάνοι θέλουν να κάνουν κόλπο να μας πετάξουν εκτός για να κάνουν κακό στην Ευρώπη. Αυτοί ήταν να μας πουλήσουν, μας το πουλήσε, μας φτιάξανε δρόμους, μας είπαν να κάνετε δρόμους με τα Ολυμπιακά και αυτά για να κλέψουμε και από εκεί και με τις Siemens. Μας φτιάξανε δρόμους για να αγοράσουμε τα αυτοκίνητά τους, μας δίνανε κάρτες τηλέφωνο, μας πέραν τράπεζες, πάθε. Και πέραν ο κόσμος, πέραν είχαν όλοι από δύο αυτοκίνητα, τρία κίνητα. Πήραμε λοιπόν, πήραν τα λεφτά έξω αυτοί και τώρα έρχεται ρούς και λέει χρωστάς. Πρέπει να πάρουμε εμείς μόνοι μας πρωτοβουλία να αγοράζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα και άμα θέλουμε αυτοκίνητα και τέτοια από την Κορέα. Εκτός Γερμανίας. Και μετά τους λες, θέλετε να αγοράσουμε από εσάς. Όσο εισαγωγές κάνουμε από εσάς, διαγραφή χρέους. Στο τριπλό. Αυτά τα ξέρετε εσείς που είσαστε μορφωμένοι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ τραγουδιστής είμαι, αλλά βλέπω τι παίζει. Βλέπω τι παίζει. Εσύ φίλε έχεις μόρφωση που λίγοι ξέρουν ότι την έχεις. Άχω τώρα αν δεις. Έβλεπα τον Τσίπρα και τον υπόδανε ψυχή μου. Λέω θα μείνει το παλικάρι να το σκάσουνε. Θα το σκάσουν. Δεν ήξερε αυτός που έχει πει. Αυτός νόμιζε ότι είναι εύκολα. Κοίτα, αυτός μπορεί να νόμιζε ότι τα πράγματα είναι απλά όπως στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο που γινόταν τσαμπουκάδες, καταλήψεις και τέτοια. Αλλά ο Βενιζέλος δεν το είχε πει. Τι θες ανακατευθείς από τώρα, ρε φίλε. Άκου τι έπαθε. Πήγε ο Δαμπή να τα βάλει με το Γολιάθ, αλλά δεν είχε τη σκετώνα, αλλά δεν είχε μέσα την πέτρα να του την πετάξει. Γιατί η ίδια η κυβέρνησή του. Έκανε πίσω, έκανε, του πήγαινε κανονικά, όπως λέγανε.
Αυτός όμως έπρεπε να πει ναι, γιατί πίσω... Κοίτα, υποτίθεται, άκου, υποτίθεται, είχε υπουργό σπουδασμένο στις Αμερικές, εντάξει, ναι. Καθηγητή, ξέρω εγώ, που του τον έδωσε η Αμερική, είχε μέσω Υπουργείου Οικονομικών Συμβούλους την εταιρεία Λαζάρ, την Αμερικάνο-Εβραϊκή, και υποτίθεται ότι του λένε αυτή είναι σωστό. Ναι. Ο Τσίπρας τι είναι δυνατό να ξέρει τώρα. Και είδα από είδε σου λέει πάμε μόνοι μας ρε φίλε, το τσακαλό το ξέρω εγώ, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και τελικά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα, φάγανε χοντρό πράγμα. Αυτοί δεν ξέρουν ότι ό,τι και να σχεδιάζουν, στο τέλος γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί εδώ με το φως. Λοιπόν τι γίνεται, επειδή θα διαλυθεί η Ευρώπη και δεν θα χρωστάει κανένας, αυτοί θα βγουν εγραιωμένοι και απέναντί μας, να το θυμάσαι αυτό γράφει. Θα μας χρωστάνε κιόλας. Μια χαρά είναι αυτό. Οπότε καλά, άμα πάρουμε 80% δις ακόμα τώρα να στρώσουμε λίγο την κατάσταση, εντάξει μας. Ας πούμε να θυμάσαι, μετά από 3 χρόνια θα έχει διαλυθεί η Ευρωζώνη και θα μας χρωστάνε. Αυτοί θα χρωστάνε όλοι και θα χρωστάνε και σε εμάς. Ξέρεις κάτι, Σταμάτη, όπως πάνε τα πράγματα, σε 3 χρόνια οι Ρώσοι θα έχουν φτάσει στα Ιεροσόλυμα. Τέλος πάντων, εκτός αυτού, αν γίνει, αν δεν γίνει, δεν ξέρω τι λένε γραφές του. Εγώ διαβάζω και τις γραφές του Παΐσιου και του Πατροκοσμά. Αλλά τι γίνεται, εδώ παίζει ότι από μόνο του το σχέδιο του Θεού πάει να γίνει. Δεν έχει τι κάνουν αυτοί. Ο Θεός είπε, πάρτε χαρτιλίκι τώρα, γιατί μετά θα σας χρωστάνε. Αυτοί δεν το ξέρουνε. Άσχετα με τους πολέμους. Και πόλεμο να γίνεται, μας πειράζει κανένας εμάς. Ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι τζιχαντιστές, τίποτα. Την Ελλάδα δεν πειράζει κανένας. Οι άλλοι κινδυνεύουνε. Έχουνε πρόβλημα. Λέω εγώ. Όχι, δεν λες εσύ, αυτό είναι δεδομένο. Ότι η Ελλάδα τα έχει καλά και με Άραβες και με Ρώσους και με Αμερικάνους. Οι τζιχαντιστές αυτά που κάνουν είναι όργανα των Αμερικάνων που καθαρίζουν εκεί Έλληνες και Ορθόδοξους. Ναι, εδώ μέσα όχι όμως. Εκεί τον τόμο τζιχάντ τον έπιασες ή ακόμα τη ρώσικη ρουλέτα διαβάζεις. Άκου, εγώ εκεί διάβασα με τζιχαντιστές που λες, άκου τώρα τι γίνεται, τι φοβάμαι, αυτό που γράφεις. Βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, μπορεί ένα κράτος όταν έχει έναν αριθμό πολιτών όπως είχε κάνει πάνω στη Θράκη ο Τούρκος, ναι, να δημιουργήσει, όχι πράξη, πώς το λένε, προβοκάτσια, πώς το λένε, να δημιουργήσει, ναι, να πάει ένας στον άλλο και να πούνε οι Έλληνες. Ναι, και να πούνε, μπράβο, εννοείται. Αυτό είναι κλασική περίπτωση. Είναι πολύ πιθανόν, γι' αυτό και μας λένε μειώστε τους εξοπλισμούς. Και φωνάζει ο άλλος ο Καμένος. Λοιπόν, μειώσει τους εξοπλισμούς. Γιατί ρε μάκα να πω να μειώσουμε τους εξοπλισμούς, κάτι σχέδιο έχετε. Γιατί, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, να μειώσουμε εμείς εξοπλισμούς, ποιος μας εξασφαλίζει, δηλαδή, αν ο Τούρκος γουστάρει να κάνει οτιδήποτε. Και δεν λέει μόνο εξοπλισμούς, ζητάει να μειώσουμε το προσωπικό, το μόνιμο, τους πενταετής, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί με εμπειρία. Και σε όλα τα άρματα εμείς και τα λοιπά έχουμε μονίμους τέτοιους. Yeah. Πενταετίες. Με τις πενταετίες. Δεν έχουμε φέδρους. Οπότε αν διώξουμε αυτούς, δηλαδή μετά τι θα γίνει. Πού πάνε τα άρματα. Δεν είμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε. Αφού είμαστε στην Ευρώπη λοιπόν, γιατί να αγοράζουμε όπλα και αν μας θα δίνει η Ευρώπη να φυλάμε τα σύνορα. Δεν κατάλαβα για να πληρώνουμε λεφτά. Κατάλαβες σου λέω. Ωραία. Δηλαδή, σε κάνω πρωθυπουργό, πάνε πέσα στη Μέρκελ να αναλύσει. Εμείς έχουμε 800 τόσα Λέοπαρτ, τη Γερμανία 232 μόνο. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Η Γερμανία τα Λέοπαρτ που κάνει τα πουλάει και οικονομάει. Δεν έχει Λέοπαρτ. Έχει 232 για παρέλαση μόνο. Σε ο πόλεμος τότε το 21 είχαν μόνο σπαθιά και είχαν και όπλα που δεν είχαν σφαίρες. Και τα βάλανε σε μια αυτοκρατορία και τους διώξαν από εδώ. Τώρα που έχουμε και όπλα... Θέλουν να μας τα μειώσουν γιατί ξέρουν ότι ο Έλληνας άμα τρελαθεί δεν παίρνει χαμπάρι. Την έχουν δει, την έχουν ακούσει πολλές φορές. Από τότε με τους τραγώσους και μετά, πιο μετά, ξέρουν την ψυχή μας. Έχουμε αράξει πριν με καφέ, μας έχουν υπνοτήσει τώρα. Αλλά άμα ξαφνικά ο Έλληνας πεινάσουν τα παιδιά του, άμα πεινάσει ο ίδιος μπορεί να το κάνει ό,τι θες. Αν πεινάσουν τα παιδιά του είναι πολύ επικίνδυνος, φίλε. Ο Έλληνας. Οι Έλληνες είναι γενικά πολύ επικίνδυνοι. Γι' αυτό μας στέλνουν στον ύπνο. Ναι, καλά, θα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή όμως και θα σου πω εγώ μετά. Το σχέδιο του Θεού είναι ότι θα πει η Ευρώπη έξω και θα μας χρωστάνε κιόλας. Αυτό που έγινε, ο Τσίπρας θα βγει πολύ μαγκά στο τέλος. Να το θυμάσαι.
Θα δούμε τι θα γίνει ο Τσίπρας. Εγώ ξέρω πάντως ότι η Ελλάδα στο τέλος, ο Χριστός είπε «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονή». Έτσι, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ωραία. Λοιπόν, εδώ που υπάρχει το φως, ναι, γιατί πάνω στα αρχαία έχουν χτιστεί εκκλησίες, εκεί που προσκυνάμε τώρα τον Χριστό, έτσι, υπάρχει μια ενέργεια που από κάτω υπάρχουν κάποιες άλλες ενέργειες θεϊκές από, έτσι, παλιά και έχουν φοβερά μαγνητικά. Και δεν μπορεί εδώ πέρα να γίνει κακό, ό,τι και να θέλει. Υπάρχουν κλασικές περιπτώσεις, δηλαδή που υπήρχε ναός και πήραν τα μάρμαρα και κάναν τις εκκλησίες από πάνω. Ή στα θέατρα πάνω. Θυμάμαι, είχα κάνει μια γύρα της Πελοποννήσου για να δω τα διάφορα αρχαία, ρε παιδί μου, τραβούσα φωτογραφίες, βίντεο, έκανα κάτι μετρήσεις που ήθελα κτλ. Και όπου πήγαινα έβλεπα εκκλησία πάνω από αρχαίο ναό ή σε θέατρο. Βέβαια αυτά δεν γίνανε για το καλό της Ελλάδας. Αυτός που τα έκανε ήταν ο Θεοδόσιος, ο οποίος ήταν εναντίον του ελληνισμού γενικώς. Ούτε χριστιανός ήταν, άσχετα που τον βγάλανε Άγιο. Και αυτός έκανε τη δουλειά για να χτυπήσει γενικά τον ελληνισμό. Ήταν μέσα στο κόλπο. Θα διαβάσεις, σε παρακαλώ, διάβασε με προσοχή στον τόμο Τζιχάντ, πώς κάνουν ιδεολογική πλατφόρμα το χριστιανισμό και το Ισλάμ για να αντιπαρατεθούν οι ρευκοί και οι μαύροι αδελφότητα. Να, κάτσε κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Για πες. Αν ο Χριστός, έλεγα σε ένα γέροντα, τ' Άγιο Όρος προχθές που μιλάγαμε, ναι, αν ο Χριστός ερχόταν τώρα, του είπα, δεν θα ήταν χριστιανός. Και μου λέει, ναι, παιδί μου, έχεις δίκιο. Γιατί έχουν διαστραβλώσει την έννοια του Χριστού, τα λόγια του και ό,τι έχει πει, και έχουν φτιάξει μια εκκλησία που δεν είναι ακριβώς η εκκλησία του Χριστού αυτή. Μα αυτά λέω κι εγώ, αλλά τα λέω σιγά σιγά, γιατί να μου πούνε να τόσο αιρετικός πάλι και τα λοιπά. Θα σου πω που το μέτρησα αυτό. Ο Χριστός δεν απείλησε ποτέ κανέναν. Είναι δυνατόν ένας Θεός που έγινε Θεός με τις πράξεις και τα λόγια του και τα έργα του, γιατί έχουμε μετά Χριστού και αυτό είναι γεγονός, και να μας πεις ποιος έφτιαξε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και γιατί κάθε Κυριακή έχουμε ήλιο και γιατί κάθε Μεγάλη Παρασκευή βρέχει. Αυτά όλα είναι σε δείγματα ότι υπάρχει. Θα σου πω κάτι, όταν την ώρα που το σταυρώνανε, αυτοί που το σταυρώνανε τους είπε, Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνω. Και θα τιμωρήσει εμένα, επειδή μου αρέσουν οι γυναίκες ή επειδή γουστάρω να περνάω καλά, χωρίς να πειράζω τον άλλον. Θα τιμωρήσει εμένα και με στείλει στην κοπέλα. Ναι, αλλά ο Χριστός έδωσε μία εντολή. Θα φέρεσαι σε όλους όπως οι άλλοι θέλεις να φέρονται σε σένα. Έτσι, ενώ τον Χριστό δεν τον γνώρισα και τον αγαπάω και τον πιστεύω και προσεύχομαι την κάθε μέρα. Πού είμαι ο αμαρτωλός, όλοι είμαστε μέσα σε σώμα και δεν με καρδοπαθείς, δεν πέζεσαι σε σώμα. Φτάσε μέρα για αυτή την κόλαση, χωρίς να τον έχω γνωρίσει, τον πιστεύω και τον αγαπώ. Ενώ τον εσταυρώσανε τι ήθελε να τους συγχωρήσει. Είναι αγάπη ο Θεός, δεν είναι τιμωρία. Αυτά που μας λένε εδώ στις εκκλησίες είναι παγούλες. Παρφαβίζουνε. Πάντως η χριστιανική θρησκεία, η θρησκεία, λένε ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία, δηλαδή ομάδα ανθρώπων με αρχηγό τον Χριστό. Αλλά αυτοί στήσανε από τον 4ο αιώνα με τον Θεοδόσιο θρησκεία. Στήσανε μπίζνα, πώς το λένε. Και βλέπεις ποτέ κανείς δεν σου μιλάει για τα λόγια του Χριστού. Σου μιλάει για τα λόγια του τάδε Αγίου και του τάδε ξέρω εγώ που είπε έτσι, που είπε αλλιώς. Μισό λεπτό, είχαμε πρόβλημα στην επαφή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Είναι η γραμμή στον αέρα, έλα. Συνεχίζουμε στον αέρα, πάμε. Κάτι έλεγες για τη μητέρα σου. Δε παιδί μου, λέω ότι η μάνα μου να πάω να ξεμολογήσει και μου λέει δεν έχω πειράξει κανένα μέτρη. Γιατί να πάω να ξεμολογήσω. Εγώ δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι κακό και της λέω εγώ, δεν πάω να ξεμολογηθείς για να πεις αν έχεις κάνει κακό. Να σκεφτείς πριν πάω να ξεμολογηθείς τι καλό έχεις κάνει. Α, μπράβο, έτσι. Δηλαδή αυτή την επιθετική αγάπη θέλει ο Χριστός. Πάντως, αδελφέ, ειλικρινά σου λέω, ο Χριστός κυνήγησε τους τυπολάτρες Φαρισαίους και βλέπω ότι έχουμε... Πράγματι, μόλις ο Σαμαέλ άκουσε εξομολογήσεις αυτά κακό, διαλύθηκε το σύμπαν, έριξε δύο φορές τη γραμμή με το γονίδι καθώς μιλούσαμε, έριξε το streamer, έχει κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε.
έχει φρικάρει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, να σας πει ο Σταμάτης μια καληνύχτα, γιατί πέφτει η γραμμή. Για μισό λεπτό, Σταμάτη μου, σε παρακαλώ. Οκ, τώρα μπορείς να μιλήσεις. Λέω, πέφτει, μόλις πάω να μιλήσω για τον Χριστό και να πω αλήθειες, πέφτει η γραμμή. Είδες, είδες, μόλις, αυτό λένε όλοι, μόλις πήγες να μιλήσεις, τι γραμμή, ο streamer έπεσε ολόκληρο, κατέρευσε το σύστημα όλο. Αυτό που κρατάμε και μιλάμε είναι του αλλού, δεν είναι του Χριστού. Δεν πειράζει, τα μηχανήματά του. Με τα μηχανήματά του. Μας κόβει τη γραμμή όπως θέλει. Και όποτε θέλει. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Να περνάτε καλά, υπομονή λίγο και όλα θα πάνε καλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από το 2017 και μετά αλλάζουν όλα στη γη. Να είστε καλά και κουράγιο σε όλους. Ότι θα αλλάξουν, θα αλλάξουν. Να δούμε πώς θα αλλάξουν. Λοιπόν, άντε. Δυνατά και ελληνικά, θα τα πούμε στα μάτια. Τελειώσει η εκπομπή, πάρε με. Έγινε ρε φίλε, άντε γεια.